25η Μαρτίου, η Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε την αφετηρία για τη σταδιακή αποσύνθεση και εν τέλει την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και συγχρόνως αποτέλεσε την αφετηρία για την αναγέννηση του έθνους των Ελλήνων και τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Είναι μία λαμπρή μέρα, την οποία πρέπει και εορτάζουμε κάθε χρόνο και βέβαια αναδεικνύει αρχές, αξίες και στάσεις ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι αντιστέκονται σε κάθε επιβολή και σε κάθε κατακτητή. Σήμερα, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, η Ελλάδα αντιμετωπίζει, εγώ θα έλεγα, τη διαχρονική απειλή της Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τόνοι έχουν πέσει, εκτιμώ ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας για έλεγχο ευρύτερων περιοχών και για να καταστεί μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη δεν έχουν εκλείψει. Βέβαια, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Το διεθνές περιβάλλον αλλάζει μέρα με τη μέρα και γίνεται εκτός από διπλωματικό έντονα συγκρουσιακό. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ούτως ώστε να εντάξουμε τα συμφέροντα τα εθνικά και τις ελληνικές διπλωματικές επιδιώξεις σε αυτό το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν και στο εσωτερικό εθνική ενότητα, κοινωνική συνοχή, η οποία προϋποθέτει μία άλλη πολιτική από αυτήν που ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση, και φυσικά όλα αυτά αναδεικνύουν το ιστορικό μέγεθος του 1821 και κυρίως αναδεικνύουν ότι στην πορεία της ιστορίας οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν πολλά. Όσον αφορά τις εξελίξεις εσωτερικές, ξέρετε ότι βρισκόμαστε πλέον σε ιονή προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι αυτά θα λεχθούν και αργότερα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, ούτως ώστε αυτή η προεκλογική περίοδος να διανυθεί ομαλά και ο ελληνικός λαός να εκφράσει τη βούλησή του ελεύθερα, και νομίζω ότι αυτό θα το κάνει και θα είναι και αποτελεσματικός. Ο αγώνας του 1821 παραμένει επίκαιρος και διαχρονικός. Για να στοχαστούμε όλα αυτά που μας ενώνουν, πόσα πετύχαμε ενωμένοι για την πατρίδα. Οι Τρίπολοι και οι Αρκάδες είχαν μια ξεχωριστή κομμουνιστική προσφορά. Θυμάμαι την μέρα αυτή. Κατακτούν στο διεθνές σύστημα τη θέση τους και στον ιστορικό χάρτη με τις προσπάθειές τους, με το κοινό τους όραμα και με την ενότητα. Η σημερινή μέρα της Επανάστασης του 1821, την οποία γιορτάζουμε, είναι αυτή που αποτελεί έμπνευση για το μέλλον, για όλους μας, για τις νέες γενιές, προκειμένου να έχουμε ένα τέτοιο όραμα. Χρόνια πολλά σε όλους. Για την πατρίδα, μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη, μεγάλη μέρα για τον οικουμενικό ελληνισμό. Σήμερα γιορτάζουμε διπλά. Απ' τη μία, γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το μήνυμα του ερχομού του Θεανθρώπου. Απ' την άλλη, τιμάμε και δοξάζουμε τους αγωνιστές του 21, αυτούς που δώσανε την ψυχή τους, τη ζωή τους, για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι διαχρονικό. Οι Έλληνες, όταν είναι μονιμένοι, μπορούν να πετύχουν πάντα. Μπορούν να πετύχουν. Σήμερα, μετά 3 χρόνια, δύσκολα, και ταυτόχρονα να τα
χειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό προσφυγικού, με την 3 χρόνια μετά από ένα προσφυγικό μεταναστευτικό το οποίο μας ταλαιπώρησε καιρό αλλά το αντιμετωπίσαμε, μετά από την πανδημία του κορονοϊού την οποία πάλι μονιασμένη καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και με τον πρόσφατο πόλεμο στην Ουκρανία και την συνακόλουθη ενεργειακή κρίση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μονιασμένοι πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Οφείλουμε να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό του κράτους και να βάλουμε ένα τέλος στις παθογένειες δεκαετιών. Το οφείλουμε στους προγόνους μας, το οφείλουμε σε εμάς, το οφείλουμε στα παιδιά μας, που σήμερα είδαμε την περηφάνεια στα μάτια τους. Για αυτά τα παιδιά οφείλουμε και εμείς να αλλάξουμε τα πάντα για να είναι περήφανα και για μας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Συμμετοχή των παιδιών της Τρίπολης. Χαρήκαμε τις εθνικές ετοιμασίες που φορούσαν όλα τα παιδιά μας. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων, των λυκείων και των δημοτικών σχολείων για την άριστη παρουσία των παιδιών μας, την παρέλαση, και προφανώς συγχαρητήρια και στο στρατό μας και στις δύο φιλαρμονικές που είχαμε, της Τρίπολης και του στρατού μας. Ήταν όλα πολύ όμορφα εδώ στην Τρίπολη και συγχαρητήρια σε όλους. Σήμερα γιορτάζουμε τα 202 χρόνια από την έναρξη της επανάστασής μας. Μια επανάσταση η οποία δεν είχε μόνο εθνικό χαρακτήρα, εθνοκαπελευθερωτικό, αλλά είχε και διάσταση πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Μετά τη δική μας επανάσταση έχουμε εθνικοπελευθερωτικά κινήματα στην Ευρώπη. Τα βάλαμε με την Τουρκιά, με μια μεγάλη αυτοκρατορία, τα βάλαμε με το κατεστημένο του Μέτερνιχ στην Ευρώπη, δηλαδή ουσιαστικά με όλα τα κράτη, και ήρθε το φιλελληνικό κίνημα, ο αγώνας μας, το αίμα το οποίο χύθηκε και έφερε τα αποτελέσματα που ήταν η ελευθερία της πατρίδας μας. Η Τρίπολης και η Αρκαδία γενικότερα είναι οι τιμημένες περιοχές οι οποίες αγωνίστηκαν με όλες τις δυνάμεις. Ο Κολοκοτρώνης στον αγώνα του, η Γορτινία με τους Λιγανέους, τον Πλαπούτα και πολλούς άλλους, η ευρύτερη περιοχή έδωσε σημαντικές δυνατότητες στον αγώνα, και πάντα αυτή την ημέρα όλη η Ελλάδα θυμάται τον μεγάλο αρχιστράτηγο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να τους θυμόμαστε, να τους μοιάσουμε και να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής ημέρας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στην Τρίπολη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Εθνική εορτή σήμερα, γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου με μια εξαιρετική παρέλαση της μαθητιός σας νεολαία στην Τρίπολη και του. Σήμερα πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε από αυτή τη μέρα ο αγώνας, η ελληνική επανάσταση για την απελευθέρωση μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς της χώρας μας και τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Εμείς εδώ στην Τρίπολη, εδώ στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι αυτές τις μέρες, γιατί από εδώ ουσιαστικά ξεκίνησε η επανάσταση, εδώ θεμελιώθηκε σημαντικότερα πολεμικό, τον πρώτο του έθνους μας, με προτεργάτη βέβαια και απελευθερωτή, τον αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Είναι μια μέρα στην οποία τιμούμε όλους αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι κάτω από εξαιρετικές, όταν όλα τα δεδομένα ήταν εναντίον τους, με μόνη δύναμη την πίστη τους και την αγάπη για την πατρίδα και την προσδοκία της ελευθερίας, παρότι η ισχυρή της γης τότε ήταν απέναντι, παρότι οι αριθμοί δεν έβγαιναν, ήταν πολύ λιγότεροι από τους Τούρκους, παρόλα αυτά, όπως είπαμε, με τη δύναμη της πίστης και την αγάπη για την πατρίδα, ξεκίνησαν ένα αγώνα που στην αρχή ήταν απέλπιδος και κατάφεραν τελικά να απελευθερώσουν τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι και σήμερα, που οι προκλήσεις είναι πολλές και ουσιαστικές προκλήσεις για την εθνική μας ανεξαρτησία, με τις ανιστόρυτες διεκδικήσεις των εξανατολών γειτόνων μας, αλλά και προκλήσεις
πολλές άλλες από τους κινδύνους για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας, για την εθνική μας ταυτότητα μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Οφείλουμε, διδασκόμενοι από το παράδειγμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των υπόλοιπων αγωνιστών, να αντισταθούμε, να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, αλλά και την ανεξαρτησία μας και το ξεχωριστό την γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τον πανάρχαιο και πολλών αιώνων πολιτισμό μας. Άρα σήμερα είναι μια μέρα να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, να τιμούμε όπως είπα τους ήρωες, αλλά να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε καθημερινά μάχες για όλα αυτά που είναι σήμερα ζητούμενα. Χρόνια πολλά στην Τρίπολη, χρόνια πολλά στην Αρκαδία. Τιμούμε τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, που μας έφτιαξαν ένα κράτος, δημιούργησαν. Είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να ευημερούμε. Οφείλουμε όλοι ευγνωμοσύνη και πάνω απ' όλα το πολιτικό σύστημα να σέβεται αυτή τη μέρα, να σέβεται τους πολίτες, για να μπορέσουμε να πάμε τη χώρα και την πατρίδα ένα βήμα πιο μπροστά. Κάθε μέρα ένα βήμα πιο μπροστά. Το οφείλουμε σε αυτούς που θυσιάστηκαν για μας. Χρόνια πολλά. 5 Μαρτίου σήμερα, μια σημαντική ημερομηνία για την αρχή της νέας. Είναι χρέος όλων μας, τα διδάγματα του νέου ελληνικού κράτους, αυτά τα διδάγματα να είναι παντοτινά και να προσπαθήσουμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Χρόνια πολλά σε όλους και κυρίως σε χρόνια πολλά σε να μείνεις μια μέρα χαράς, ειδικά για έναν τόπο ηρών. Χρόνια πολλά και το μήνυμα της Επανάστασης να είναι ένα συνεχόμενο μήνυμα για όλους τους Έλληνες και όλους τους Ελληνίδες. Χρόνια σε όλους.